Οκτώ στου δέκα μετανάστε γονεί στην Κύπρο δεν είναι ενσωματωμένοι στην κοινωνία και αυτό έχει άμεσε επιπτώσει στα παιδιά του. Έρευνα διενήργησε το Ερευνητικό Κέντρο Αναπτυξιακή και Κοινωνική Παιδιατρική. Καμπανάκι Κυρδίνου κτυπά έρευνα του Κέντρου Αναπτυξιακή και Κοινωνική Παιδιατρική για την ενσωμάτωση των μεταναστών γονέων και τι ψυχοσωματικέ επιπτώσει στα παιδιά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οκτώ στου δέκα γονεί δεν είναι ενσωματωμένοι στην κοινωνία δεν ξέρουν τα δικαιώματά του, δεν διεκδικούν. Και τα άτομα αυτά ακριβώ έχουν πολλέ φορέ και μεγαλύτερα προβλήματα με την αστυνομία. Η μία ενσωμάτωση των γονιών στην κοινωνία επηρεάζει άμεσα τα παιδιά. Το 89% των κοριτσιών αντιμετωπίζουν παθολογικέ δυσκολίε διαγωγή και το 87% των αγοριών είναι εσωστρεφεί τα κορίτσια ίσως να είναι και λίγο πιο επιθετικά, να έχουν μεγαλύτερα προβλήματα στη διαγωγή τους, στη συμπεριφορά τους, παρά τα αγόρια τα οποία κλείνονται, γίνονται σωστρεφή και έχουν πρόβλημα στην κοινωνικοποίησή τους. Η γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο. Μετανάστες οι οποίοι γνωρίζουν ελληνικά ενσωματώνονται εύκολα, όσοι ξέρουν αγγλικά προσαρμόζονται, ενώ όσοι επιλέγουν να χρησιμοποιούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα αισθάνονται ξένο σώμα. Η έρευνα διήρκησε δύο χρόνια με δείγμα 1476 ατόμων και έγινε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.